Πέρασαν 8 χρόνια, αλλά συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι δεν ξεχνούν τους δύο αστυνομικούς της ομάδας Δίας που με αυτοθυσία έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. Σκληροί κακοποιοί τους δολοφόνησαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Το ρεπορτάζ είναι της Άννας Λίτινα. Για μια ακόμη χρονιά, οι φίλοι και οι συνάδελφοι των δύο αστυνομικών που έπεσαν πάνω στο καθήκον από τα πυρά σκληρών κακοποιών, του Γιάννη Ευαγγελινέλη και του Γιώργου Σκυλογιάννη, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, ήταν εκεί στο Ρέντι, στο σημείο που δολοφονήθηκαν. Η θυσία αυτών που έφυγαν και η τήρηση της βαριάς παρακαταθήκης που άφησαν είναι αρκετή. Κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου ακούστηκαν οι ηχογραφημένες εκκλήσεις για βοήθεια των συναδέλφων των δύο ειδικών φρουρών που κοίτονταν αιμόφυρτοι. Τούτος ο τόπος πριν 8 χρόνια αυτή τη στιγμή βάφτηκε με το αίμα και την ψυχή των δύο συναδέλφων της Δίας. Ήταν 1η Μαρτίου του 2011. Ο Γιάννης Ευαγγελινέλης και ο Γιώργος Κυλογιάννης καταδίωξαν αυτοκίνητο με σκληρούς κακοποιούς μετά από ληστεία σε περίτερο στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Μενίδη.